Γιατί. Γιατί. Πείτε μου γιατί. Γεια σας Greek Titans, είμαι ο Dragoman και καλώς ήρθατε σε ένα vlog. Vlog για τη φόρμουλα. Για βρετανικό αγώνα, τον αγώνα της Βρετανίας στο Silverstone. Έναν αγώνα που έχουμε θετικά και αρνητικά αποτελέσματα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πω ότι ο αγώνας δεν παίχτηκε στην ERT 1, δεν ήταν high definition, γιατί όπως γνωρίζουμε όλοι η ERT 1 πάει τελείως, την έχουν κλείσει. Και τι έγινε λοιπόν, την πήρε ο Α. Για τον αγώνα μόνο αυτό, τον αγώνα τον έδειξε ο Α. Εντάξει, θα το αναλύσουμε αυτό πιο κάτω. Το τι έχει γίνει. Λοιπόν, εδώ όπως βλέπετε έχω γράψει πάλι τα συνηθισμένα για να μπορώ να μοιραστώ μαζί σας τον σημερινό αγώνα. Ο αγώνας λοιπόν στο Silverstone έχει γίνει σε ένα βρετανικό αεροδρόμιο παλιό, το οποίο δεν χρησιμοποιόταν και το φτιάξανε και το κάνανε αεροδρόμιο. Βέβαια και εμείς έχουμε το ελληνικό, αλλά δεν πειράζει, το βάλουμε εκεί που ξέρουμε, γιατί είμαστε βλάκες, τα έχουμε πει αυτά, και να τον κάνουμε τον αγώνα αυτόν. Λοιπόν, να πούμε ότι ο Βέμπερ δήλωσε ότι θα σταματήσει την ενεργό δράση στο τέλος του 2013 και θα ασχοληθεί με τα mountain, με τα ποδήλατα. Ωραία. Λοιπόν, ας μιλήσουμε τώρα λίγο για τον αγώνα. Για τον αγώνα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα έχουμε το δεύτερο practice. Πρώτο δεν το είδα. Στο δεύτερο practice λοιπόν είχαν βροχή και ήταν με ενδιάμεσα λαστιχά και προς το τέλος τα βγάλανε και βάλανε για στεγνό δόστρωμα. Και ήταν μια χαρά, ωραία υψηλό η χρόνη που κάνανε και είχαμε το ατύχημα με τον Μάσα, όπου ο Μάσα πήγε και χτύπησε πήγε και χτύπησε λίγο πριν την είσοδο των pit. Έχασε τον έλεγχο πάνω σε μια στροφή και έπεσε πάνω και διέλυσε το μπροστινό σύστημα μπροστά και δεξιά την Ferrari. Και έχουμε λοιπόν το δεύτερο practice, τον Rosberg, Βέμπερ και Φέτελ που τερματίσαν έτσι, το τρίτο practice. Έχουμε μετά το τρίτο practice. Στο δεύτερο practice τερματίσαν και πάμε για το τρίτο. Το τρίτο ήταν με στεγνό. Οδόστρωμα, δεν είχαν βροχή στην αρχή κτλ. Όπως βλέπετε εδώ πέρα το έχω κάνει έτσι λίγο φαντεζή. Εδώ είναι ο νικητής. Εδώ σας έχω, να τα δείτε, εδώ σας έχω τρία μωρά. Εδώ έχει το κοντούλικο, αυτό εδώ το κούτσου 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 το κορίτσι, εδώ έχει το ψηλό που της ρίχνει ένα κεφάλι, μισό κεφάλι και δίπλα είναι άλλα δύο κορίτσια με τα ρουχαλάκια τους τα ωραία εδώ, κουλτουριάρικα πράγματα, δεν μπορείτε να σας έχω φτιάξει σήμερα, μάλλον σε αυτό το βιντεάκι. Και εδώ είναι η καταστροφή του αγώνα, του σημερινού αγώνα, τέλος πάντων. Λοιπόν, θα μιλήσουμε τώρα για τα Q1. Τι έχει γίνει λοιπόν στα χρονομετρημένα του Σαββάτου. Στο Q1 δεν είχαμε πολύ έτσι ενδιαφέρον πράγματα. Ο Χάμιλτον, ο Ρόσμπερκ και Ραϊκόνεν βγήκανε πρώτος, δεύτερος, τρίτος. Και έχουμε τον Μάσα 14ο και τον Αλόνσο 15ο. Έτσι, 15ο. Εδώ μεταξύ να πω κάτι που ξέχασα και που ξεκίνησε όλη η ιστορία για αυτό εδώ πέρα που βλέπετε, ότι στο practice 3 έχουμε τον Πέρες, όπου είχε αστοχία με το ελαστικό, το πίσω ελαστικό λάστιχο. Και βγάλανε και κόκκινη σημαία, αυτό που έγινε δηλαδή practice 3, σταματήσανε και μέχρι εκείνη τη στιγμή ο Αλόνσο ήταν, ο Μάσα ήταν τρίτος. Αφού του φτιάξανε το αυτοκίνητο του, ήταν τρίτος και ο Αλόνσο ήταν έβδομος. Στο Q1 τελείωσαν λοιπόν Χάμιλτον, Ρόσμπερκ, Ραϊκόνεν, ο Μάσα 14ο και ο Αλόνσο 15ο. Γενικά η Φεράρι ήταν πάρα πολύ πεσμένη. Πάρα πολύ πεσμένη. Μπαίνουμε στο Q2 τώρα, όπου τελειώνει το Q2 με Φέτελ, Βέμπερ και Ρόσμπερκ. Μια χαρά. Ο Αλόνσο ήταν 8ο, κόντεψε δηλαδή να πέσει στον υποβιβασμό, να μην περάσει το Q3, και έχουμε τον Μάσα 12ο, ο οποίος δεν κατάφερε να περάσει στο Q3. Πιστεύω ότι ήταν λάθος αυτό της Ferrari, θα το εξηγήσω, ότι μαζί κιόλας με τον Μάσα, παιδιά, βγήκε εκτός και ο Μπάτον. Ο Μπάτον ήταν 11ος. Ήταν λοιπόν Μάσα της Ferrari, πιστεύω, ότι αν παρατηρήσατε όσοι μπόρεσαν και το είδαν από το ίντερνετ, ότι στα μισά, στη μέση του Q2, ήταν άδεια η πίστα και δεν βγάλαν έξω τον Μάσα να κάνει ένα δύο γύρους, αν πιστεύαν ότι μπορεί να μην τα κατάφερνε.
τον αφήσανε μέσα και τον βγάλανε προς το τέλος με όλους τους οδηγούς. Που φυσικό είναι ότι αν κάτι έχεις κάποιον οδηγό, οτιδήποτε μπορεί να σε κόψει λίγο. Πιστεύω ότι αυτό ήταν λάθος. Τέλος πάντων, μένει λοιπόν και περνάει μόνο ο Αλόνσο. Έχουμε λοιπόν στο Q3 να τερματίζουν Χάμιλτον, Ρόσμπεργκ, θυμηθείτε το αυτό, Φέτελ, Βέμπερ, Ντιρέστα, Ρικάρντο, Σούτιλ, Γκροζιάν, Ραϊκόνεν και Αλόνσο. Έτσι τερματίσανε στο Q3 για να τρέξουν τον αγώνα. Βέβαια, ο Πολ Ντιρέστα μηδενίστηκε γιατί λέει πιάστηκε 1,5 κιλό. Και κορίτσια, για εσάς είναι αυτό ότι μέσα σε ένα βράδυ έχασε 1,5 κιλό ο ίδιος. Είπανε. Είναι δικό του δηλαδή το 1,5 κιλό που έλειπε και όχι από το αυτοκίνητο. Τώρα, άμα θέλετε να βρείτε δίαιτα, ποια δίαιτα είναι αυτή, ψαχτείτε λίγο. Καλοκαίρι είναι, αν θέλετε να χάσετε 1,5 κιλό. Το θέμα είναι ότι σας είπα να θυμηθείτε αυτό που είπα λόγω του Χάμιλτον και Ρόσμπεργκ, γιατί αν θυμάστε είχαν κάνει κάποια δοκιμαστικά με την Πιρέλη. Η ΦΙΑ λοιπόν του έτριξε λίγο τα δόντια σε εισαγωγικά, πέρασε την Πιρέλη από... Της έκανε δηλαδή ένα ψηλό δικαστήριο κτλ. Με συστάσεις ότι αυτό που έγινε δεν ήταν σωστό. Να σας πω λίγο βασικά τι έχει γίνει. Ότι ήταν ιδιωτικές, για τις ιδιωτικές και καλά δοκιμές που κάνανε οι Mercedes για λογαριασμό της Pirelli, έτσι. Και ότι ό,τι έγινε δεν τα πήρε τα δεδομένα οι Mercedes, αλλά ήταν μόνο δεδομένα της Pirelli. Έγινε λοιπόν μια ακροαματική διαδικασία. Όπου ρώτησε τον αλυτάρχη της FIA, λέει, οι Mercedes, αν τον Charlie Whiting, αν θα μπορούσαν να προβούνε στις συγκεκριμένες δοκιμές με το φετινό αυτοκίνητο και είπαν ότι αυτό θα μπορούσε να γίνει εάν και η Pirelli είχε πει το ίδιο και στις υπόλοιπες ομάδες. Αν το είχε πει και στις υπόλοιπες ομάδες, απλά εκείνες δεν πήρανε μέρος. Τέλος πάντων, ο Ρόσμπεργκ και ο Χάμιλτον φορούσαν μαύρα κράνη. Και γι' αυτό βέβαια ζητήσανε συγγνώμη, αλλά δικαιολογηθήκανε και είπαν ότι αυτό το κάναμε λέει γιατί δεν υπήρχαν προστασία, δεν υπήρχαν άνθρωποι ασφαλείας για την προστασία των οδηγών από τους φιλάθλους και γι' αυτό το λόγο φορούσανε μαύρα κράνη. Η FIA πιστεύουν ότι η Mercedes ωφελήθηκε και γι' αυτό πιστεύω ότι πήγανε και τόσο καλά σε αυτόν τον αγώνα, έτσι. Και η Pirelli κλήθηκε στο δικαστήριο γιατί ο συνεργάτης δεν σεβάστηκε τους κανονισμούς της FIA και ότι η απόφαση τώρα είναι η Mercedes ότι δεν θα επιτρέπεται να συμμετέχει στις επόμενες δοκιμές για νέους πιλότους όπου είναι προγραμματισμένες στο Silverstone από 17 έως 19 Ιουλίου. Είναι ανάμεσα στο γερμανικό και το ουγγρικό Grand Prix. Έτσι. Και φυσικά τους είπανε να μην ξαναπαναληφθεί κάτι τέτοιο στο μέλλον. Εντάξει, μικρό το κακό. Δηλαδή πολύ κακό που τους κάνανε. Έχουμε λοιπόν τώρα την μετάδοση του Α, όλα ωραία, όλα καλά. Και λέω ας δω πώς θα γίνει και πώς θα εξελιχθεί όλη η μετάδοση. Και δυστυχώς οι φόβοι μου βγήκανε αληθινοί. Πρώτα απ' όλα έχω παρατηρήσει ότι γενικά υπάρχει ένας αρνητισμός προς Γκροζιάν και Μάσα. Πιστεύω ότι δεν πρέπει να είμαστε έτσι και να λέμε ας πούμε αυτός είναι έτσι, αυτός είναι έτσι, αυτός δεν είναι καλός, αυτός είναι εκείνος κτλ. Γι' αυτό το λέω γιατί ξεκίνησαν λοιπόν την εκκίνηση, πήγε καταπληκτικά ο Μάσα και πετάχτηκε από την 11η θέση στην 5η, πέρασε ακόμα δηλαδή και τον Αλόνσο, και κατευθείαν τα σχόλια είναι πώς ο Μάσα βρέθηκε εκεί, γιατί βρέθηκε εκεί και αμέσως να δούμε replay αν ο Μάσα έχει ξεκινήσει πιο νωρίς. Αν είναι δηλαδή, αν δεν έκανε σωστή εκκίνηση και κάτι τέτοια δηλαδή, κατευθείαν ρε παιδιά. Κατευθείαν δηλαδή, αυτό το πράγμα δηλαδή, το ότι δεν τον πάω αυτόν τον οδηγό ας πούμε έτσι γιατί είμαι κολλημένος και δεν τον γουστάρω ας πούμε και πω που πέρασε 6 θέσεις και πώς το έκανε αυτό να το τσεκάρουμε αμέσως για να φάει ποινή ας πούμε, συσσαγωγικά, ότι αυτό εννοούμε εμέσως πλην σαφώς. Δηλαδή δεν μπορεί δηλαδή ο Μάσα να κάνει μια καταπληκτική εκκίνηση και να περάσει μπροστά. Δεν. Τι μαλακίες είναι αυτές. Και αυτό το πράγμα δηλαδή είναι εντελώς εκνευριστικό. Εντάξει, είπαμε, γουστάρεις κάποιους, εντάξει, τους υποστηρίζεις, εντάξει. Σταμάτα όμως να μειώνεις και να υποβιβάζεις άλλους οδηγούς. Το ότι μπορεί να έχει κάποιο, επειδή ας πούμε έχει χτυπήσει το αμάξι σε 3 αγώνες, δεν σημαίνει κάτι. Σε 3 αγώνες, σε 3 δοκιμαστικά, σε πράκτηση χρονομετρημένα, δεν έχει να κάνει αυτό.
Και μην ξεχνάμε ότι γενικά το Μάσα τον έχουν γαμίσει στην τελική. Όλα αυτά τα χρόνια στη Φεράρι. Και πόσο πολύ έχει πέσει ψυχολογικά και άσχετα και με μετά το ατύχημα που είχε με εκείνο το ρουλεμάν. Ό,τι ήταν το ελατήριο. Συγγνώμη, με το ελατήριο. Ό,τι και να είναι. Δηλαδή κάτι πράγματα και λες, όχι ρε πούστη, έλεος δηλαδή αυτό το πράγμα. Ξανά και γιατί αυτό και γιατί εκείνο. Είναι καλός οδηγός, άμα δεν ήταν εκεί οδηγός δεν θα ήταν. Άμα δεν άξιζε. Και να πούμε κάτι, το οποίο αναφέρθηκε. Μη σκεφτόσαστε ότι μόνο 22-24 οδηγοί που τρέχουν στη φόρμουλα μαζί με τους δοκιμαστές είναι οι καλύτεροι. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί. Απλά δεν τους έχει δοθεί ευκαιρία να τρέξουν ή δεν έχουν τα μέσα να τρέξουν ή δεν έχουν τα χρήματα. Και εγώ ήθελα να ασχοληθώ με καρτ. Αλλά ήθελα μπικικίνια. Για να μπορέσω να το κάνω αυτό πρέπει να έχεις γνωριμίες. Άμα δεν έχεις γνωριμίες δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Για να ξεκαθαρίζουμε κάποια πράγματα. Πολλοί μπορούν να τρέξουν και πολλοί μπορεί να είναι πολύ καλύτεροι από αυτούς που τρέχουν ήδη. Και πολλοί μπορεί να είναι και πολύ καλύτεροι και από τον Σουμάχερ ή τον Φέτελ ή τον Χάμιλτον ή ακόμα και από τον Άιρτον Σένα το συγχωρεμένο. Πολλοί ξέρουν ότι το γουστάρω τον Άιρτον Σένα. Διότι δεν πάω τον Σουμάχερ. Πολλοί μπορεί να ήταν πολύ και καλύτεροι οδηγοί και από αυτούς που έχουμε γνωρίσει όλα αυτά τα χρόνια. Όταν έχεις γνωριμίες, πολλά μπορείς να κάνεις. Και να δείξεις και την αξία σου σαν οδηγός. Μη λέμε λοιπόν μόνο αυτοί οι 24 είναι αυτοί που είναι οι μεγάλοι. Έτσι. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Ο Αλόνσο λοιπόν πέρασε τον Μπάτον. Το είπαμε αυτό πώς έγινε και τα λοιπά. Και μετά μας έδειξαν και το replay πώς ξεκίνησε. Πετάχτηκε στα αριστερά. Ευτυχώς που δεν τζαρτζαρίστηκαν εκεί λίγο με τον Αλόνσο και δεν τρακάρανε. Ή δεν τον πέταξε έξω ο Αλόνσο. Και βγήκε και πήγε πάρα πολύ καλά. Στον 8ο γύρο ο Βέμπερ πέρασε τον Μπάτον, ωραία προσπέραση, έγινε έτσι ωραία μάχη και ο Χάμιλτον ξεκίνησε την συνέχεια της αστοχίας με τα λάστιχα. Είχαμε το practice, τώρα ο Χάμιλτον λοιπόν στον αγώνα που ήταν και πρώτος και έγινε να πούμε ο πάνικος και να αρχίζουν τώρα να ψάχνονται αυτά εδώ, τα λαστιχάκια. Και να αρχίζει τώρα ο πανικός και γιατί τώρα το λάστιχο αστοχία κτλ. Το πάλι πίσω αριστερά. Και μετά από λίγη ώρα ο Μάσα, που ήταν πέμπτος. Και λες μετά και πόσο γκαντέμις πρέπει να είναι αυτός ο άνθρωπος. Πόσο γκαντέμις πρέπει να είναι αυτός ο Μάσα. Δηλαδή τι του έχουν κάνει, δηλαδή έλεος αυτό το πράγμα. Και με στεναχωρεί, γιατί είναι καλός οδηγός. Είναι καλός οδηγός. Και του αξίζει ένα πρωτάθλημα. Τέλος πάντων. Είχε λοιπόν το πίσω ελαστικό, αστοχία και αυτό στον 10ο γύρο. Και στον 12ο είχαμε κάποιες προσπεράσεις του Ραϊκόνεν με Γκροζιάν και Αλόνσο. Ο Φέτελ εντωμεταξύ έκανε ένα pit stop πάρα πολύ γρήγορο. Pit stop αστραπή, βέβαια έχουμε και δει και 2,3 pit stop, αλλά αυτό ήταν 2,5 του Φέτελ. Πάρα πολύ γρήγορη αλλαγή ελαστικών, ωραία. Και ο Βερνιέ λοιπόν, ο Βέρντιν στον 15ο γύρο και αυτός με πίσω ελαστικό. Στον 15 λοιπόν γύρο και στον 16ο εκεί λοιπόν που έχασε και ο Βέρντιν γιατί δεν μπορούσε εκεί που έμεινε δηλαδή το όχημά του, βγήκε το αυτοκίνητο ασφαλείας, έτσι, για να καθαρίσουν κιόλας την πίστα από τα λάστιχα κτλ. Εκεί μειώθηκαν οι χρόνοι, μαζευτήκαν ο ένας πίσω από τον άλλον. Καλό αυτό, πάρα πολύ καλό. Γενικά, όταν μαζεύονται ένας πίσω από τον άλλον, είναι καλό γιατί μπορούν να κάνουν πάρα πολύ καλή μάχη. Έτσι, πάρα πολύ καλή μάχη. Και το μεταξύ πλάκανε εδώ πέρα, ότι ξεκινάνε λοιπόν για το αυτοκίνητο ασφαλείας και έχουμε το εξής, διαφημίσεις. Στα μέσα διαφημίσεις. Εν τω μεταξύ μην ξεχνάτε ότι υπάρχει το ίντερνετ. Να το θυμάστε αυτό. Υπάρχει το ίντερνετ και βλέπουμε ταυτόχρονα. Και η πλάκα είναι ότι μπαίνει το αυτοκίνητο ασφαλείας. Εκεί δηλαδή που πρέπει και γίνεται όλη η μάχη να περάσουν οι οδηγοί ο ένας πίσω από τον άλλο να γίνει το μπάχαλο κτλ. Εσείς έχετε διαφημίσεις. Γίνονται αυτά τα πράγματα. Τουλάχιστον γούσταρα πάρα πολύ γιατί στην ΕΡΤ 1 στο ψηφιακό σήμα πήγαινε σε ρί χωρίς να σχολιάζουνε και δείχνα στο αναλογικό κανονικά τις διαφημίσεις.
Και εσείς μια φορά το είχατε κάνει στον Α, νομίζω στον Α, που μια χρονιά βάζατε παράθυρο διαφημίσεις πάνω, παράθυρο τον αγώνα κάτω. Δεν σχολιάζατε, δεν πειράζει, μια χαρά ήταν. Βλέπαμε όμως. Και ξαφνικά βάζατε το σηματάκι, μπαίνατε μέσα και συνεχίζατε. Έχει φύγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, έχει ξεκινήσει ο αγώνας, έχουν περάσει σχεδόν δύο γύροι και μπαίνετε και λέτε τώρα ξεκίνησε ο αγώνας. Δηλαδή, κοροϊδεύετε τον κόσμο και μειώνεστε κιόλας, μόνοι σας μειώνετε τους εαυτούς σας, παιδιά, γιατί ο κόσμος βλέπει, ο κόσμος γνωρίζει, υπάρχει το ίντερνετ, βλέπει πόση ώρα έχει μπει ο αγώνας και λέει, μα καλά μας δουλεύουνε. Για σκεφτείτε το λίγο. Πείτε, περάσανε δύο γύροι, εντάξει, τώρα σας δείχνουμε, ας πούμε, αν έχει γίνει κάτι συνταρακτικό σε replay. Ειλικρίνεια δηλαδή να υπάρχει, εντάξει, την κάνεις που την κάνεις, να υπάρχει ειλικρίνεια. Και δεν είναι τόσο πολύ για μας, αλλά είναι και κόσμος, υπάρχει κόσμος, ο οποίος δεν γνωρίζει. Ή δεν ξέρει να ασχοληθεί με το ίντερνετ ή περιμένει να το δει μέσα από την τηλεόραση. Και μπράβο που τον πήρατε τον αγώνα, να τον δούμε κι εμείς σαν Έλληνες. Αλλά όχι να κοροϊδεύετε. Και λέτε να κάνουμε τώρα το διαφημιστικό για να είμαστε μετά ελεύθεροι. Και μετά από λίγο, ας κάνουμε τώρα το διαφημιστικό για να είμαστε μετά ελεύθεροι. Πόσα δηλαδή διαφημιστικά πρέπει να κάνετε σε έναν αγώνα για να είστε ελεύθεροι? Υπάρχει ένας προγραμματισμός, ας πούμε, να κάνετε 6. Και μέσα στα ενδιάμεσα κάνετε άλλα 6. Και αυτό έχει καταντήσει λίγο κουραστικό. Ξανασκεφτείτε το τουλάχιστον να βάλετε παράθυρο διαφημίσεις, αν παίξετε και την άλλη εβδομάδα στη Γερμανία, και να βάλετε και τον αγώνα κάτω. Μακάρι δηλαδή. Μακάρι, το εύχομαι αυτό το πράγμα. Να τον πάρετε άμα δεν δουλέψει στην ΕΡΤ, δυστυχώς χωρίς ψηφιακό σήμα. Εντάξει, κάντε το. Βάλτε τα σε παράθυρα. Τέλος πάντων. Ο Γκροζιάν λοιπόν είχε κάποια προβλήματα. Κοντέψανε να ακουμπήσουν ο Αλόνσο και ο Γκροζιάν μέσα στα πιτ. Γιατί ο Γκροζιάν είχε κάποια προβλήματα, μπήκε στα πιτ. Ο Αλόνσο μετά πήγανε να βγουν. Όλα αυτά γίνανε στον 31 γύρο την ώρα που έβγαινε ο Αλόνσο και που έμπαινε μέσα ο Γκροζιάν. Και πήγανε να στουκάρουν. Στο 34 η Force India μπήκανε και δύο μαζί μέσα. Μπαίνει μία Force India, αλλάζει γρήγορα, φεύγει και από πίσω ερχόταν η άλλη Force India. Πολύ καλή στρατηγική της Force India αυτό. Ωραίοι χρόνοι, πάρα πολύ γρήγορα και τα δύο τα pit stop και τους έκανε πάρα πολύ καλά και μπράβο. Και μετά ο Βέρνιν στον 37 εγκατέλειψε από προβλήματα. Μετά έχουμε μια καταπληκτική μάχη στο 38 γύρω με τον Μπόλτι Ρέστα και τον Χάμιλτον. Πολύ ωραία μάχη όπου πέρασε, μετά ξαναπέρασε ο Χάμιλτον, ο Μπόλτι Ρέστα πέρασε τον Χάμιλτον και μετά ο Χάμιλτον ξαναπέρασε τον Μπόλτι Ρέστα, κάτι τέτοιο έγινε, δεν θυμάμαι, δεν είμαι σίγουρος, μη σας πω και ψέματα. Πάντως ήταν πάρα πολύ μάχη μεταξύ του Ρέστα και του Χάμιλτον, αυτών των δύο. Ο Μαλντονάντο μετά μαζί με τον Χούλκεμπερκ στην έξοδο των πιτ που πήγαν να τζαρτζαριστούν και να χτυπήσουν, πάλι καλά. Αυτό θα το. Εντάξει, είναι λίγο ότι επίφοβο, γενικά με τον Lollipop Man που σηκώνει την ταμπέλα για να φύγει ο οδηγός, αυτό έχουν πει να το προσέχουν για να μην γίνουν τρακαρίσματα όπως έχουν γίνει και στο παρελθόν. Τέλος πάντων, μετά στο 42 ο Φέτελ έμεινε. Αφού έχει μείνει ο Χάμιλτον, που έπαθε τη ζημιά με το λάστιχο και όλη η Βρετανία ας πούμε ου και τα λοιπά και στεναχωρηθήκανε, μένει ο Φέτελ. Αλλάζει τώρα το όλο σκηνικό του πρωταθλήματος, γιατί εφόσον μένει ο Φέτελ αλλάζουν οι βαθμολογίες και τα λοιπά, δεν θα πάρει βαθμούς, πλησιάζει ο Αλόνσο, ο Χάμιλτον και τα λοιπά, να δούμε τι θα γίνει στο πρωτάθλημα και στα τέτοια. Και εκεί που έμεινε στην κίνηση τερματισμού, στην κοντή ευθεία κίνηση τερματισμού, που έμεινε εκεί και βγήκε αυτοκίνητο ασφαλείας. Ξαναμηδενιστήκανε πάλι οι χρόνοι, στο 42 λοιπόν, και αυτό είναι το καλό, γιατί στον 52 γύρο που ήταν να μείνει, έκανε και δύο γύρους στο αυτοκίνητο ασφαλείας και εκεί ήταν να πούμε που έγινε το όλο μπάχαλο. Το όλο μπάχαλο. Ήταν πάρα πολύ καλό. Δείξανε και ο Φέτελ πώς έμεινε ο Φέτελ χωρίς τον ήχο. Κοιτάξτε, δείτε τι έγινε τώρα. Έχουν κάνει διάλειμμα. Γίνεται το όλο σκηνικό με τον Φέτελ που έχει μείνει και στο ίντερνετ που το παρακολουθούμε, δείχνουν το replay του Φέτελ με τον ήχο του κινητήρα του. Κανονικά πώς πήγαινε και πώς έκανε ο κινητήρας, πώς αντιδρούσε όταν έπεφτε. Όταν προσπαθούσε να αλλάξει ταχύτητες και δεν δούλευε και μπούκωνε και σταμάταγε. Ωραία. Μπαίνουν λοιπόν τώρα μέσα, μετά το διαφημιστικό, και λέει ας δούμε, λέει, σε replay τώρα τι έχει γίνει με τον Φέτελ που έμεινε. Ωραία.
και μας δείχνουν με το την ώρα που είναι το αυτοκίνητο ασφαλείας, αντί να βάλουν τον ήχο από το replay, όπου ήταν πεντακάθαρος και έδειχνε να ακούσετε δηλαδή πώς έμεινε τα μάξη, ακούγατε τους ήχους των αυτοκινήτων που τρέχανε, των οχημάτων, γύρω-γύρω. Και χάσατε το πώς έκανε ο κινητήρας. Λάθος. Λάθος. Και είναι ωραίο όταν γίνονται replay με τέτοια πράγματα ή με τρακαρίσματα ή όταν φεύγουν τα οχήματα που βάζουν μόνο τον ήχο του οχήματος, καλό είναι να δείχνετε μόνο τον ήχο του οχήματος να αφήνετε να ακούγεται. Να ακούσει και ο κόσμος τι έχει γίνει και πώς έχει γίνει και τι παίχτηκε. Και μετά έχουμε πάλι λάστιχο του Πέρες μετά το αυτοκίνητο ασφαλείας, όπου παιδιά ήταν σαν να μην έγινε. Δεν ξέρω όσοι τον είδατε λοιπόν, όσοι είδατε την μετάδοση, που στο βάθος στην ευθεία όπως ερχόντουσαν έμεινε ο Πέρες, έσκασε το λάστιχο, έφυγε στα ψηλοαριστερά και δεν ακούστηκε. Έτσι άνα έμεινε και ο Πέρες λέει από λάστιχο. Έτσι εντελώς το φλού, στον ντούκου. Τέλος πάντων. Άλλο ένα λάστιχο ο Πέρες λοιπόν. Και στον 48 γύρο λοιπόν, εκεί που γινόταν η μάχη τώρα με τα τζαρτζαρίσματα, ο Αλόνσο πέρασε το Χάμιλτον. Πάρα πολύ καλό αυτό, ωραία μονομαχία μεταξύ τους. Ο Βέμπερ προσπάθησε στο 48 να περάσει τον Ραϊκόνεν και πήγε δεύτερος, έτσι. Τον προσπέρασε και ο Αλόνσο να περάσει τον Σούτιν, όπως και ο Χάμιλτον. Γίνανε αυτές οι αλλαγές στο τέλος. Και ο Αλόνσο λοιπόν πέρασε τον Ραϊκόνεν στο 50 γύρο. Έτσι, πέρασε. Γιατί την ώρα που έγινε το τελευταίο safety car, όλοι κάποιοι μπήκανε, αλλάξανε λάστιχα και ο Ραϊκόνεν είπε, λάτε να αλλάξουμε λάστιχα. Του είπαν, όχι, μείνε με τα λάστιχα που είσαι. Γιατί αυτοί πιστεύαν και υπολογίζαν ότι μέχρι να βγει το αυτοκίνητο ασφαλείας, να γίνουν οι γύροι, δεν θα προλάβουν, θα είναι μια χαρά, θα κρατήσουν μερικούς γύρους και μετά τον περάσαν σαν σταματημένο. Και έτσι λοιπόν ο Ραϊκόνεν έμεινε πίσω. Ο Ραϊκόνεν δηλαδή τερμάτισε ένα, 2, 3, 4, 5 από τρίτος που ήταν. Μαλακία τη Λότους σε αυτό το πράγμα. Και τελικά πέρασε και ο Αλόνσο στο τέλος τον Ραϊκόνεν στον 50 γύρο και έχουμε στον 51 γύρο εντωμεταξύ ο Χάμιλτον περνάει τον Ραϊκόνεν γιατί ήταν από πίσω, γίνανε δηλαδή αυτές οι αλλαγές στο τέλος και έχουμε Ρόσμπερκ, Βέμπερ, Αλόνσο η πρώτη τριάδα, Χάμιλτον, Ραϊκόνεν πέμπτος, ο Μάσα τελικά κατάφερε να πάει έκτος, Σούρτιλ, Ρικάρντο, Ντιρέστα και Χούλκεμπερκ. Έτσι τερμάτισε η πρώτη δεκάδα. Να θυμόμαστε την άλλη εβδομάδα έχουμε Γερμανία, Nürburgring, αγώνας. Να δούμε πού θα το δείξουν, δεν ξέρω πού θα το δείξουν. Ελπίζω κάποια πράγματα να τα διορθώσετε, να μην είσαστε τόσο εριστικοί είτε με Μάσε είτε με Γκροσγιάν. Το αν είναι καλή οδηγή ή όχι το δείχνουν, το αν κάποιος έχει ατυχίες τις έχει. Μην ξεχνάμε ότι και ο Χάμιλτον έχει κάνει πάρα πολλές μαλακίες. Αλλά ποτέ δεν μιλάγατε αρνητικά και ο Χάμιλτον βγήκε και είπε μετά, ναι, όταν ξεκίνησα να οδηγώ ας πούμε στην Φόρμουλα 1 δεν πιστεύω και εγώ πως οδηγούσα έτσι και έκανα μαλακίες. Αλλά για τον Μάσα λέτε ότι τι οδηγός είναι αυτός και δεν πρέπει να είναι και πρέπει να σηκωθεί να φύγει και δεν αξίζει να είναι στην Φεράρι και δεν αυτό και δεν εκείνο. Και ίδια η Φεράρι τον έχει γαμίσει και τον έχει βάλει εκεί που τον έχει βάλει. Και συνέχεια να είναι υπό όταν τον ξεκινήσανε επί εποχή Σουμάχερ. Να είναι ο δεύτερος οδηγός και να προσπαθεί να βοηθήσει τον Σουμάχερ. Άρα λοιπόν μην τα θέλουμε όλα δικά μας. Φταίνε πάρα πολύ και οι εταιρείες. Το τι κάνουν και το πώς αντιδρούν με τους οδηγούς τους. Και το αν τους γαμάνε την ψυχολογία ή όχι. Γιατί όταν σε γαμάνε συνέχεια, κάποια στιγμή ας πούμε λες και εσύ εντάξει πολεμάω, για ποιον λόγο πολεμάω, να κάνω τι. Και ο Μάσα αξίζει πρωτάθλημα. Μπέσα. Τον πάω και έτσι σαν άνθρωπο και σαν χαρακτήρα. Έχει πάρα πολλές ατυχίες, τον έχουν αδικήσει πάρα πολύ. Αν όμως κάνει μια μαλακία, έκανε μαλακία, ναι εντάξει. Άμα δεν κάνει όμως μαλακία, δεν έχει να κάνει αυτό. Έτσι, θα πρέπει να σταματήσουμε έτσι να είμαστε τόσο πολύ αρνητικοί. Τέλος πάντων, αυτό ήταν το βιντεάκι για τον αγώνα που έγινε σήμερα. Ελπίζω να σας άρεσε. Περιμένω τα σχόλιά σας, τις εντυπώσεις σας. Αντίχειρες πάνω όπως λένε thumbs up, like, dislike κτλ. Περιμένω τα σχόλια σας να μου πείτε και εσείς που έχετε δει τον αγώνα, αν συμφωνείτε μαζί μου ή όχι. Να ξέρω δηλαδή ότι
και αυτό που κάνω και σας δίνω έχει μία ανταπόκριση. Κάποια παιδιά μου έχετε πει να το συνεχίσω και γι' αυτό το συνεχίζω. Αυτό το πράγμα το να κάθομαι να μοιράζομαι μαζί σας τις σκέψεις μου για τους αγώνες της Φόρμουλα 1 όταν γίνονται με το δικό μου ξεχωριστό τρόπο. Το έκανα λίγο κουλτουριάρικα όπως βλέπετε, με τα μωράκια από πίσω, με τον Ρόσμπερκ που κέρδισε και με τα λάστιχα εδώ πέρα που μας τα κάνανε μπουρδέλο, μας τα γαμίσαν όλα να πούμε και τέλος πάντων. Λοιπόν, περιμένω λοιπόν τις εγγραφές σας στο κανάλι, να δυναμώνουμε να γινόμαστε όλο και περισσότεροι. Φυσικά παιδιά τα βίντεο, άμα σας αρέσουν μπορείτε να τα προωθείτε, να τα μοιράζεστε με φίλους σας, να έρχονται και άλλοι φίλοι στην παρέα. Γιατί η ύπαρξη, η δική μου και η ύπαρξη όλων όσων φτιάχνουν βίντεο, εξαρτάται και από εσάς. Από την ανταπόκρισή σας, γαμώ το κέρατό μου, γαμώ, μου σέρνεις καναπέδες, από εσάς εξαρτιόμαστε και εμείς και την αποδοχή σας. Άρα λοιπόν, όταν βλέπουμε και εμείς εγγραφές και βλέπουμε την ανταπόκριση που έχετε, αυτό μας κάνει να προχωράμε και να συνεχίζουμε. Περιμένω λοιπόν τα comment, τα like, τις εγγραφές. Ελάτε στο Facebook Greek Titans, στο Steam, στην ομάδα Greek Titans. Έχουμε ήδη μεγαλώσει. Έχουμε περάσει τους 100 φίλους και στο Facebook και στο Steam. Και θα χαρώ να σας δω στο επόμενο βιντεάκι. Να είστε πάντα καλά. Γεια σας.